Οι γιορτές παλιάς πόλης της Ξάνθης είναι ο δεύτερος μεγάλος θεσμός στην Ξάνθη μετά τις θρακικές λαογραφικές εορτές. Διοργανώθηκαν για πρώτη φορά το 1991 και έκτοτε λαμβάνουν χώρα αδιάλειπτα κάθε χρόνο την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου. Το πρόγραμμα των γιορτών κάθε χρόνο είναι γεμάτο από πλήθος πολιτιστικών εκδηλώσεων και από σημαντικές συναυλίες. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον πρόεδρο του Κέντρου Πολιτισμού του Δήμου Ξάνθης, κύριο Πασχάλη Λίρατζη, να μας ενημερώσει αναλυτικά για το πρόγραμμα των φετινών εκδηλώσεων. Κύριε Λίρατζη, να σας καλωσορίσουμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του TV Ροδόπη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Από 1 έως 9 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθούν φέτος οι γιορτές παλιάς πόλης της Ξάνθης. Το πρόγραμμα των συναυλίων στην κεντρική σκηνή της πλατείας Μητροπόλεως περιλαμβάνει φέτος πολύ μεγάλα ονόματα, της έντεχνης κυρίως σκηνής. Πείτε μας δύο λόγια για το πρόγραμμα. Ναι, όπως είπατε, ξεκινάμε 1 του μηνός, μέρα Σάββατο, 8.30 το βράδυ, με την γνωστή καλλιτέχνηνα, την Ελένη Βιτάλη, μαζί με τον Ζιόγαλα. Συνεχίζουμε την Πέμπτη, την Κυριακή, με τους Μπλε. Την Τρίτη έχουμε τον γνωστό διδάρη, τον Ζωηδάκη. Την Τετάρτη όμως ίσως να έχουμε μια μικρή αλλαγή, αν και είχε προγραμματιστεί η συναυλία με τον Κώστα Χατζή, δυστυχώς ο καλλιτέχνης, λόγω προβλήματος υγείας που έχει, δεν θα μπορέσει να παρευρεθεί. Mm-hmm. Και στην πρώτη που του μαθαίνεται, αυτό συνέβη μόλις σήμερα το απόγευμα. Mm-hmm. Επικοινώνησε ο εκπρόεδρος μαζί μου και μου έχει πρόβλημα σοβαρό πρόβλημα υγείας, οπότε δεν θα μπορέσει να ταξιδέψει στην Ξάνθη. Θα διαδικαστεί κάποια άλλη εκδήλωση. Ορίστε, η εκδήλωση θα αναβληθεί, ναι. Δεν είναι σε θέση να μπορέσει να έρθει στην Ξάνθη και να τραγουδήσει. Κατάλαβα. Εκεί λοιπόν θα κάνουμε μια αναζήτηση ενός νέου ονόματος, νέου ονομάτων, μάλλον. Το δίδυμο Βαθρακούρης Μπιθικότσης με αξέχαστες δημιουργίες των τόσο του Πάριου όσο και του Μπιθικότση, θεωρώ θα είναι το σήμα που τελικά θα καταλάβει τη θέση της Τετάρτης. Πολύ ωραία. Την Πέμπτη έχουμε την γνωστή Γιωτανέγκα. Την Παρασκευή Ορφέα Περίδη Ριζίτα Καλημέρη και το Σάββατο κλείνουμε με το Σιμάν Μπαλντή. Πολύ πλούσιο και φέτος το πρόγραμμα και πολύ πλούσιο είναι και από τις παράλληλες εκδηλώσεις και δράσεις που συνοδεύονται, έτσι δεν είναι? Έχει εκθέσεις, έχει χωριστικά συγκροτήματα, λογραφία, έχει ο κάθε σύλλογος έχει τις δικές του δημιουργίες, τα δικά του στέκια. Θεωρούνται ένα πλούσιο γενικά πρόγραμμα το οποίο θα μπορέσει ο επισκέπτης να διασκεδάσει, να περάσει ωραία. Και θεωρώ φέτος ειδικά θα έχουμε περισσότερο κόσμο οποιαδήποτε άλλη φορά. Ήδη υπάρχει κίνηση στα ξενοδοχεία, υπάρχει πληρότητα. Σύμφωνα με αυτά που συζητήσαμε με τους ξενοδόχους, οπότε θεωρώ ότι θα έχουμε πάρα πολύ κόσμο αυτές τις μέρες. Απαντήσατε και στην επόμενη μου ερώτηση που θα σας ρωτούσα, πόσος κόσμος επισκέφτηκε πέρυσι την πόλη της Ξάνθης και πόσο αναμένεται φέτος. Γνωρίζουμε καθόλου αριθμητικά πέρυσι πού κινηθήκαμε? Κοιτάξτε, δεν μπορώ να ξέρω ακριβώς το πόσος κόσμος ήρθε. Βασικά έχει χιλιάδες κόσμο επισκέφτηκε την Ξάνθη τις μέρες αυτές. Αυτό που γνωρίζω ότι πολλά από τα ξενοδοχεία της περιοχής και όχι μόνο έχουν γύρω στα 100% πληρότητα. Όλη την εβδομάδα, γι' αυτό και αποφασίσαμε να κάνουμε ένα πλούσιο πρόγραμμα έτσι ώστε όχι μόνο Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, αλλά και τις καθημερινές, έτσι ώστε να μπορεί οποιοδήποτε επισκέπτης δεν μπορεί να βρει ξενοδοχείο το τελευταίο τρίμηνο, να μπορεί και τις υπόλοιπες μέρες να έρθει να επισκεφθεί την πόλη μας και να επισκεφθεί και τις γύρω περιοχές φυσικά, έτσι. Φυσικά. Γιατί έχουμε και περιοχές, η Θράκη μας είναι μια περιοχή που έχει και πολύ πλούσιο φυσικό κάλος, το οποίο μπορεί να επισκεφθεί κάποιος πέρα από τα βράδια της εκδηλώσεις και την επόμενη μέρα. Πολύ ωραία. Κύριε Λίρατζη, πόσες σύλλογοι περίπου συμμετέχουν στη διοργάνωση των εορτών και πόσο σημαντικό ρόλο παίζει η συμμετοχή των εθελοντών στη διοργάνωση των εκδηλώσεων? Συμμετέχουν γύρω στους 36 με 37 συλλόγους, όπως κάθε χρονιά. Οι εθελοντές φυσικά είναι οι ίδιοι σύλλογοι, απαρτίζονται από εθελοντές, οι οποίοι προσφέρουν σε αυτές τις εκδηλώσεις, αλλά είναι και πολύ σημαντικό η συμμετοχή του Ερυθρού Σταυρού, ο οποίος για ακόμη μια φορά είναι δίπλα μας και θεωρητικά προσφέρει τις υπηρεσίες του και μάλιστα σε τέτοιες δύσκολες εποχές και ενώ δύσκολες εποχές μετά από το δυστύχημα που είχαμε στο Μάτι της Αττικής, που πια και εμείς είμαστε έτοιμοι. Ήδη, αν μπορείτε να διαβάσετε, έχετε ακούσει, έχουμε κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες που αφορούν την πυρασφάλεια της περιοχής, τις συσκέψεις με τους διάφορους, με τους εμπλεκόμενους φορείς και θεωρώ ότι είμαστε πανέτοιμοι να υποδεχτούμε τον κόσμο και με ασφάλεια. Έτσι, πολύ σημαντικό και αυτό. Πολύ ωραίο. Οπότε η Ξάνθη για ακόμη μια χρονιά είναι έτοιμη να ανταμείψει τους καλεσμένους της με ένα πλουσιοπάροχο πολιτιστικό και μουσικό πρόγραμμα από πάρα πολύ χειρά ονόματα του μουσικού στερεώματος και με πάρα πολλές πλούσιες παράλληλες εκδηλώσεις από 1 έως 8 Σεπτεμβρίου στην πόλη της Ξάνθης για τις γιορτές παλιάς Ξάνθης. Κύριε Λίρατζη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Αν θέλετε κάτι να προσθέσετε πριν σας αποχαιρετήσουμε.
Σας περιμένουμε, είμαστε πανέτοιμοι. Αρκεί να πάρετε τις αποσκευές και το χαμόγελό σας για να βοηθήσουμε όλοι μαζί. Να είστε καλά.